Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα γεγονός το οποίο χώρισε την παγκόσμια ιστορία στα δύο. Ένα γεγονός το οποίο, αν κάποιος θελήσει να το αφαιρέσει από την παγκόσμια ιστορία, τότε θα πρέπει να την ξαναγράψει σχεδόν όλη από την αρχή. Θα μιλήσουμε για την γέννηση του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κοντά μας σήμερα έχουμε τον κύριο Γεώργιο Κυρίτση, καθηγητής θεολόγος πειραματικού σχολείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τον κύριο Χριστόφορο Αρβανίτη, καθηγητής θεολόγος του Δευτέρου Πειραματικού Γυμνασίου Τούμπας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με ένα χειρόγραφο το οποίο βρίσκεται στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Ιεροσολύμων και το έχουμε εδώ χάρη στην πολύτιμη συμβολή του Σεβασμιωτάτου του Κωνσταντίνης, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης εκεί. Είναι ο κώδικας με τον αριθμό 14 του 1000 μετά Χριστόν. Έχει μέσα σε αυτόν τον κώδικα γραμμένο τον λόγο στην γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Τώρα, πώς ένας Σύριος τα έγραψε αυτά που θα δείτε παρακάτω, που έζησε το 675 μέχρι 779, δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό. Αυτός ο άνθρωπος, εκτός από μεγάλος Άγιος και Ύμνοδος, εκθίασε πάρα πολύ τους Έλληνες με το συγκεκριμένο λόγο, ο οποίος βρίσκεται μόνο σε δύο σημεία σε όλο τον κόσμο. Στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου και στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Εκθίασε υπερβολικά τους αρχαίους Έλληνες. Έκανε μια υπέρβαση, θα λέγαμε, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αλλά ας πάμε στο χειρόγραφο. Λοιπόν, τμήμα πρώτο. Εφάνει τότε καλώνει στους αρχαίους να στείλουν απεσταλμένους εις Δελφούς και από εκεί να λάβουν χρησμόν σχετικώς με τον πόλεμο που θα έκαναν με την Δωριάδα και το έθνος της. Επήγανε στην Κασταλίαν πηγήν και οι στοικοί ιερών και συνάντησαν την ιέρια Ευωπτία. Αυτή, γευόμενη το μαντικόν ίδρο της πηγής, επροφήτευσε τα εξής. Μετά από πολλά χρόνια θα φτάσει κάποιος εις αυτήν την πολυδιηρημένη γη και θα γεννηθεί με σάρκα αλάθητη. Με ανεξάντλητα όρια ως θεότητα θα απαλλάξει τον άνθρωπον από την φθορά των ανιάτων παθών και θα τον φθονίσει άπιστος λαός και θα κρεμαστεί υψηλά ως κατάδικος εις θάνατον. Όλα αυτά με τη θέλησή του θα τα υποστεί. Αφού πεθάνει, θα αναστηθεί δια την αιώνιον ζωή. Οι απεσταλμένοι των Αχαιών, αφού την καταράστηκαν για όσα τους είπε, έφυγαν και μετέβησαν στο ιερόν της Αθηνάς και ρώτησαν την ιέρια Ξανθήπη. Εκείνη τους είπε τα εξής. Άνθρωπος θα ενεργοποιηθεί μέσω κοιήσεως ως αντιπρόσωπος του αητήτου Θεού που έχει ανίκητον δύναμην και των απέραντων κόσμων θα περικλείσει όπως ένα αυγό και όλους τους υπαρκτούς κόσμους θα τους αφανίσει. Οι Αχαιοί τότε είπαν μεταξύ των «Δεν βοηθούμε έτσι τους εαυτούς μας. Ας πάμε στο ιερόν του Απόλλωνος». Εκεί, κατόπιν παρακλήσεώς των, ξαφνικά ακούστηκε αόρατη φωνή καθώς ο Τρίποδας έστριβε εις την τρίτην του περιστροφή και τους δίδεται από τον προφήτη ο εξής χρησμός. «Τρισυπόστατος ουρανόπεμπτος που θα φέρει το φως θα παρευρεθεί εξαπλώνοντας τον εαυτόν του εις κρυστάλλινον οικοδόμημα. Το όνομα δε αυτής είναι δύο φορές το 76. Αυτός, καταργώντας τα στυρανίδας και κάθε δικό μας ιερόν σέβασμα, θα μεταφέρει μέχρι την άκρη της γης εν δόξος ως δώρον την μακαριωτάτην σοφίαν του». Οι Αχαιοί, αφού άκουσαν αυτά, έφυγαν με λύπη. Ο κύριος ο βασιλεύς των Περσών κατασκεύασε ναό και έβαλε σε αυτόν για να τον διακοσμήσει χρυσούς και αργυρούς αδριάντας θεών. Όταν πήγε εκεί κάποια στιγμή να του εξηγήσει ένα όνειρό του ο ιερεύς Προύπιπτος, ο ιερεύς του απάντησε «Έφτασες στην κατάλληλη στιγμή εδώ, διότι όλη την νύχτα τα αγάλματα χόρευαν και έλεγαν «Η πηγή ενυμφεύθη των δημιουργών». Το όνομά της είναι Μαρία, αυτή που εις τα σπλάχνα της ως εις πέλαγος μεταφέρει απέραντον πολυσήμαντο καράβι. Η δε πηγή αυτή, ας γίνει κατανοητή, διότι είναι πηγή του ύδατος, είναι πηγή του αόρατου πνεύματος, έχοντας έναν μόνο νυχθήν, ο οποίος λαμβάνεται με το αγκίστρι της θεότητος, ως να ευρίσκεται εις θάλασσαν ολόκληρον τον κόσμο τρέφοντας από την ίδια του τη σάρκα. Καλώς εκείνη φιλοξενεί των δημιουργών, αλλά δεν γεννά τον δημιουργό με τον ανθρώπινο τρόπο. Διότι αυτός ο οποίος εγεννήθη ως δημιουργός είναι ο Υιός του Δημιουργού, ο οποίος εφιλοτέχνησε τον τρισυπόστατον μέγεθος των ουρανών, με τα σπανσόφους ικανότητάς του, αφού δια του λόγου εστερέωσεν την τρισυπόστατην αυτή στέγην.
Ο δε βασιλεύς, επειδή τρόμαξε και κυριεύθη από φόβον, επρόκειτο να φύγει, διότι δεν άντεχε την απροσδόκητον των ταραχήν. Ο δε ιερεύς προύπιπτος λέγει εις αυτόν: «Περίμενε, βασιλεύς, διότι πλησιάζει η τέλεια αποκάλυψη στην οποία ο Θεός εξέλεξε να διασαφηνίσει εις εμάς». Αυτά αφού υπόθηκαν, εσχίστη η οροφή του ναού και κατήλθε αστήρ φωτεινός υπεράνω του αγάλματος της πηγής και ακούστη η ακόλουθος φωνή: «Δέσποινα πηγή, ο μέγας ήλιος με έστειλε να σου φανερώσω και ταυτόχρονα να υπηρετήσω τα σχετικά με την γέννηση, καθοδηγόταν σε εις γάμον αμόλυντον. Μητέρα, αφού γίνεις του πρώτου εις όλα τα τάγματα, θα είσαι η νύμφη του μοναδικού τριαδικού Θεού. Ονομάζεται δε το άσπορον βρέφος και είναι η αρχή και το τέλος. Η αρχή της σωτηρίας και το τέλος της απολίας». Αυτά μάλλον βρήκανε οι Πέρσες που ήρθαν οι μάγοι από εκεί. Πάμε παρακάτω σε ένα άλλο χειρόγραφο τώρα. Να προχωρήσουμε στον κώδικα Ιεράς Μονής Διονυσίου, αριθμός 3816, χρονολογία 1520. Χρησμός Απόλλωνος. «Σας προφητεύω έναν τρισυπόστατο Θεό στα ύψη εκτινόμενο, του οποίου ο αιώνιος λόγος σε ανυποψίαστο κόρη θα κυοφορηθεί, όπως ακριβώς το φέρον φωτιά τόξων, το μέσον του κόσμου διαπερνώντας. Όλον τον κόσμο, αφού επαναφέρει στη ζωή, και στον πατέρα θα τον προσφέρει σαν δώρο. Μαρία θα είναι το όνομα αυτής που θα κληθεί». Άλλος χρησμός κάποιου φιλοσόφου, ονόματι Απόλλωνος. «Αυτός είναι Θεός, φως νοερό εκ φωτός νοερού, και η αυτού ένωσης δια του Υιού του είναι φως και πνεύμα για όλα εξ αυτού. Γόνιμος εκ γονίμου με φύση ορατή, θα κατέλθει επί γονίμου νερού και θα το γονιμοποιήσει». Έχουμε και έναν άλλο χρησμό του Χίλωνος φιλοσόφου. «Ο παλαιός νέος και ο νέος αρχαίος, ο πατήρ Υιός και ο Υιός πατήρ, το ένα τρία και τα τρία ένα, άσαρκο και σαρκικό. Η γη θα αναλάβει τον τοκετό του ποιητή και γεννήτωρά της». Έχουμε και ακόμα έναν χειρόγραφο κώδικα, ο οποίος είναι στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, είναι με τον αριθμό 758, χρονολογία 1610. Ο Άρης είπε, να το βλέπουμε κιόλας αν είναι εύκολο. Ο Άρης είπε, αφού κατέβηκε απόγονος από απόγονο, επιθυμώντας να κατοικήσει ο απόγονος επάνω στην μήτρα απογόνου, και γεννήθηκε αγνός πλήρης άνθρωπος και πλήρης Θεός για να διασώσει κάθε άνθρωπο από τον Αδάμ έως αυτού. Και στον Δημιουργό θα προσκομίσει το δώρο, τον Αδάμ που είχε αφανιστεί. Ο τρεις φορές μεγάλος είπε, εδώ εννοεί τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, ο Θεός είναι νους και λόγος και πνεύμα. Και ο λόγος πήρε σάρκα από τον πατέρα. Όλα θα αναβλήσουν εξαιτίας της πικρής έλλειψης λόγου και θα καταργήσει τον διάβολο. Θα δώσει βάπτισμα μετανοίας στον λαό αυτού και ευτυχισμένος όποιος θα τον ακούσει. Ο δε Κλεομίδης είπε, αυτός ο οποίος τέντωσε τη γη και θεμελίωσε τη γη επάνω στα νερά, αργότερα γεννάται από αμόλυντη κόρη και παρθένο και παίρνει σάρκα από την ίδια και γίνεται ο ίδιος τέλειος δημιουργός του όλου και αφού καταπάτησε τον θάνατο και τον διάβολο, κατήργησε και χαρίζει τη ζωή στον κόσμο. Αυτά μας έρχονται από τα πολύ αρχαία χρόνια. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαζήση. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος μέσα στη δυναμική της ιστορίας πάντοτε προσπαθεί να ορίσει κάποιο όριο ή πολλές φορές και κάποιο τέλος. Προσδοκά ίσως και αυτό που λέμε το τέλειο. Βέβαια, ούτε αυτό εγγράφεται μόνο από την ιστορία ή μόνο από αυτόν τον ίδιο τον χρόνο. Χρειάζεται τελικά και τη συμμετοχή του Θείου. Αν θέλετε, του υπερφυσικού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς βέβαια να μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω όσον αφορά την ιστορική κριτική, γιατί λείπει η ερμηνευτική δυνατότητα αυτών των κειμένων, είναι άλλο ένα σημάδι, ένα σημείο θα έλεγα καλύτερα, ότι τελικά ο Ιερός Αυγουστίνος με τον σπερματικό λόγο μας έχει δείξει ότι το ανθρώπινο γένος ήδη είχε αυτά τα μηνύματα, ήδη είχε μέσα από την προϊούσα πορεία του προς το τέλος, προς μια συντέλεια αν θέλετε, να γνωρίσει αυτό το οποίο θα έφερνε το καινούριο, που θα άλλαζε αυτόν τον κόσμο. Και
την παρούσα, στη δεδομένη περίοδο που αναφέρεται εδώ, την ιστορία, σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο. Άλλωστε, έχουμε πολλές φορές συναντήσει και σε κάποια προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί για κείμενα όπως ήταν το Πλάτωνα, αν θυμάμαι καλά. Μια προσωπικότητα, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και ο Σοκράτης. Δεν θα ονομάζαμε το Σοκράτη χριστιανό, βέβαια, προς αποφύγει κάθε παρεξήγηση, αλλά ως σπερματικός λόγος είναι ένας λόγος ο οποίος διαπερνά την ιστορία του ανθρώπου, ώσπου να φτάσουμε στη συντέλεια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η δική μου παρατήρηση συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο συνάδελφος. Είναι ότι μέσα στην έννοια του σπερματικού λόγου βρίσκουμε και την έννοια της ελπίδας και της αναμονής για το καινούργιο και για το νέο που λόγω της κοινωνικής κατάστασης και των ιστορικών δεδομένων της εποχής εκείνης δεν υπήρχε διέξοδο. Ο άνθρωπος αναζητούσε μια διέξοδο. Είτε οι φιλόσοφοι, είτε οι χρησμοί οι οποίοι διαβάστηκαν, είτε οι άνθρωποι που ήταν, δεν ήταν τόσο προσιλωμένοι στον τύπο το κοινωνικό και τον ιστορικό εκείνης της εποχής, αναζητούν την ελπίδα και την αναμονή. Αυτό περνάει μέσα από τον σπερματικό λόγο. Δεν μπορούμε βέβαια, όπως είπε ο κ. Κυρίτσης, να το χαρακτηρίσουμε χριστιανικό, αλλά ο χριστιανισμός το αποδέχεται ή, αν θέλετε, το προσλαμβάνει με την έννοια αυτή, με την έννοια της ελπίδας και της αναμονής του νέου, μάλιστα, η οποία θα οδηγήσει στη σωτηρία του ανθρώπου. Καλώς. Ωραία. Κύριε Αρβανίτη, να μας πείτε δύο λόγια για το άστρο της Βιθλέμ. Πώς προσεγγίζεται θεολογικά η άποψη της επιστήμης? Ναι. Το άστρο της Βιθλέμ αποτελεί ιστορικό στοιχείο για την γέννηση του Ιησού. Οι επιστήμονες σήμερα και κυρίως οι αστροφυσικοί δεν αμφισβητούν το γεγονός ότι υπήρχε το άστρο της Βιθλέμ. Η εξήγηση που δίνουν είναι είτε υπήρχε μια σύνοδος αστέρων σε μια κάθετη γραμμή, ένας πίσω από τον άλλον, που παρουσιάζει αυτό το φαινόμενο το τόσο υπέρλαμπρο, είτε η άλλη επιστημονική άποψη είναι ότι υπάρχει σύνοδος του Δία και της Αφροδίτης. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι η Αφροδίτη είναι το πιο λαμπερό αστέρι το οποίο βλέπουμε στον ουρανό. Είτε υπάρχει σύνοδος της Αφροδίτης πάλι με τον Σύριο, το επόμενο έτσι, άστρο, το πιο λαμπρό που έχουμε στον ουρανό. Αν δούμε και το κείμενο μέσα, αναφέρει ότι όταν οι μάγοι φτάνουν πλέον στα Ιεροσόλυμα και επισκέπτονται τον Ηρώδη, εκείνη τη στιγμή χάνεται το αστέρι. Όσο βρίσκονται στο Ιεροσόλυμα, χάνεται. Όταν φεύγουν από το Ιεροσόλυμα μετά την συνάντηση που είχαν με τον Ηρώδη και βαδίζουν πλέον πάλι προς την Βιθλέμ, τότε ξαναεπανεμφανίζεται. Οι αστροφυσικοί λένε ότι εκείνη τη στιγμή είχαμε την σύνοδο στην ίδια κάθετη γραμμή του Δία και της Αφροδίτης και στη συνέχεια, μάλιστα, έρχεται ο Σύριος με την Αφροδίτη. Άρα το αποδεχόμαστε τουλάχιστον από πλευράς επιστημονικής. Ωραία. Το θεολογικό που μπαίνει σε αυτή την ιστορία και ζητείται θεολογική ερμηνεία είναι γιατί όλα αυτά συμβαίνουν την εποχή που γεννιέται ο Χριστός. Η απάντηση που μπορεί να δοθεί η θεολογική είναι ότι και η κτήση σε αυτή την ιστορική στιγμή, εκτός από την ανθρώπινη παρουσία, συμμετέχει και αυτή στην αναμονή της ελπίδας για τη σωτηρία, η οποία δεν είναι μόνο σωτηρία για τον άνθρωπο, αλλά είναι σωτηρία και για την ίδια την κτήση. Ο Πρόστορος Παύλος αναφέρεται στην προς Ρωμαίους. Είναι ένα κοσμολογικό γεγονός, θα μπορούσε να πει κανείς. Η κτήση, λέει ο Πρόστορος Παύλος, συστενάζει και συνοδύνει, περιμένοντας όμως και αυτή τη σωτηρία, η οποία όμως θα έρθει με την παρουσία του ανθρώπου. Πολύ ωραία. Κύριε Κυρίτση, η ανανθρώπιση του Κυρίου ήταν στο προϊόν σχέδιο του Θεού για την κτήση. Αυτό σημαίνει ότι πριν ο Θεός κάνει τον άνθρωπο, σχεδίασε την ενανθρώπιση τη δική του για τη σωτηρία του εκπεσόντος πλάσματος του αργότερα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα γινόταν όλα αυτά. Οπωσδήποτε το σχέδιο της Θείας Οικονομίας μέσα και από την Παλιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη μετέπειτα επιβεβαιώνει αυτό το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Εκείνο όμως το οποίο και θεωρώ ότι είναι κομβικό στη σημερινή μας εδώ συνάντηση σημείο είναι το εξής, ότι χρειάστηκε την ανθρώπινη συνεργία. Το σχέδιο της Θείας Οικονομίας δεν εκπληρώνεται μόνο από το Θεό για το Θεό. Η πτώση του ανθρώπου είναι μια κατάσταση την οποία περιγράφει στη Γένεση, περιγράφεται. Υπάρχει η υπόσχεση της σωτηρίας, το πρώτο Ευαγγέλιο το λεγόμενο. Οπότε για μας η δυναμική αυτής της σχέσης του μέσα στον κόσμο για τη σωτηρία είναι η συνεργία από την Παρθένο Μαρία. Είναι για μας το συνταρακτικό μήνυμα, το οποίο μπορεί να ανήκει λίγο στον Ευαγγελισμό, αλλά είναι η αποδοχή της Μαρίας, όπως το περιγράφει ο Ευαγγελιστής ο Λουκάς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 38, όπου λέει «Ιδού η δούλη Κύριο, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Είναι συγκλονιστικό. Ο άνθρωπος γίνεται συνεργός της σωτηρίας.
Δεν αυτοσώζεται ο άνθρωπος, ούτε όμως ο ίδιος ο Θεός δεν λαμβάνει σάρκα, ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν λαμβάνει από μόνο του σάρκα για να πετύχει τι. Χρειαζόταν η συνεργία. Αυτό είναι το κομβικό σημείο στην παρούσα φάση που μιλάμε για το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Βέβαια, το σχέδιο της Θείας Οικονομίας δεν ξεκινά και δεν ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Χριστού. Επειδή σήμερα όμως συζητάμε για αυτό το σημείο. Μάλιστα. Και εδώ πρέπει να δούμε και τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που έχει ο άνθρωπος. Το λογικό και το αυτεξούσιο. Δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου ο Θεός. Όχι, φυσικά. Μας έχει δώσει όλη την ελευθερία. Έτσι. Αυτό πρέπει να το νιώθουμε. Επιτρέπεται το γεγονός της ελευθερίας. Βέβαια. Το αυτεξουσίο, έτσι, με την ελευθερία, είναι το πλέον δυναμικό στοιχείο στην όλη αυτή την, σε όλη αυτή την ιστορία της σωτηρίας και της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την αμαρτία. Αν η Παναγία δεν δεχόταν ελεύθερα, βέβαια, να αποδεχτεί, να δείξει συγκατάβαση στο σχέδιο του Θεού, τότε δεν θα υπήρχε σωτηρία. Εδώ η δούλη σου που λέει, που λέγαμε. Και... Ναι. Η συγκατάθεσή της ήταν αυτή που σώζει την ανθρωπότητα. Και από πόσους αιώνες προετοιμαζόταν η ανθρωπότητα για να βρεθεί ένας άνθρωπος σαν την Παναγία Θεοτόκον. Όπως ανέφερε. Η Παναγία εκπροσωπεί όλο το ανθρώπινο γένος εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Μία γυναίκα εκπροσωπεί όλο το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα ότι είναι πανανθρώπινη. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν την βάζει κανένας από την καταγωγή της. Δηλαδή δεν την παραμερίζουμε όλοι ποια είναι η καταγωγή της. Όλοι είναι, η μητέρα είναι όλων των ανθρώπων, λένε. Πανανθρώπινη. Και πρέπει να δούμε λίγη προσοχή. Το τονίζει και ο Δαμασκηνός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δεν ήταν η Μαρία. Σε πολλούς δημιουργείται ίσως η εντύπωση ότι η Μαρία ήταν απλά ένας αγωγός που πέρασε από μέσα ο Χριστός. Δεν ήταν κάποιος σωλήνας δηλαδή που... Όχι, αλλήλω. Γιατί σαρκώθηκε ο Λόγος. Έλαβε σάρκα. Εκ πνεύματος Αγίου, δηλαδή και Μαρία. Όχι με σπέρμα ανθρώπινο, αλλά με ανθρώπινη σάρκα. Γιατί αν συνεχιζότανε, το ανθρώπινο σπέρμα φέρει μαζί του και το θάνατο. Πολύ όμορφα είπε ο συνάδελφος προηγουμένως για την αμαρτία. Το τέλος της αμαρτίας τι είναι, ο θάνατος. Η νίκη του θανάτου. Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη, τι μπορούμε να πούμε για την ιστορικότητα της γεννήσεως μέσα από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη και επίσης πώς εκφράστηκε ο χριστιανισμός μέσα από την ποίηση, τη μουσική, την τέχνη και μιλάμε τώρα για την υμνολογία της εορτής των Χριστουγέννων. Εδώ κάποια στοιχεία που μπορούμε να αναφέρουμε τελείως επιγραμματικά, ας πούμε για την ιστορικότητα. Υπάρχει στον Ισαΐα, κύριος, ο Ισαΐας είναι από τους προφήτες ο οποίος ασχολείται κυρίως με το πρόσωπο του Ιησού, την γέννηση, τα πάθη, όλη την ιστορική του και την ανθρώπισή του μέσα στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε για παράδειγμα στον Ισαΐα αναφέρεται για το όνομά του, έτσι, τον Εμμανουήλ. Αναφέρεται ότι θα γεννηθεί παιδίον. Αναφέρεται, ο Ισαΐας παράδειγμα αναφέρει και στην πόλη, έτσι. Αλλά από εσένα Βιθλέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί η συγγένεια Εφραθά, αν και είσαι μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, εδώ να πούμε ότι η καταγωγή του Ιησού είναι από τη φυλή του Ιούδα, έτσι, εγώ θα κάνω να προέλθε εκείνος... Το ανθρώπινο μέρος. Το ανθρώπινο μέρος, ναι, μιλάμε για τον ιστορικό Ιησού. Γιατί εγώ θα κάνω... ο Θεός δεν έχει καταγωγή εκ πνεύματος Αγίου, λέμε. Φυσικά, ο Θεός, δεν έχει ανθρώπινη ο Χριστός καταγωγή. Εκπροσωπεί τον όλον άνθρωπο, έτσι. Εγώ θα κάνω να προέλθε εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ. Έτσι. Ή... για το πεδίον εδώ που αναφέρει πάλι ο Ισαΐας, διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας σώθηκε ένας γιος, πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και το όνομά του θα είναι σύμβολος θαυμαστός, Θεός ισχυρός, αιώνιος, πατέρας και της ειρήνης άρχοντας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Δεν χρειάζεται να παρεμπιβορήσουμε, έτσι. Ένα ερώτημα εδώ πέρα. Άραγε, ήταν πράγματι όλοι αυτοί οι προφήτες η καταγωγή τους, θέλω να πω. Είναι σίγουρα αυτοί που γνωρίζουμε, μήπως ήταν Έλληνες γόνοι, γιατί ξέρουμε ότι στα μέρη εκείνα έχουμε πολλούς Αιγαιοκρίτες. Έχουμε απόγονους Αιγαιοκριτών. Τα ήθη και τέθιμα των Εβραίων επιμένουν πάρα πολύ στο γενεαλογικό δέντρο. Ειδικά στο γένος των Εβραίων. Λοιπόν, για τον κάθε προφήτη γνωρίζουμε από ποια φυλή κατάγεται. Έτσι, ανάγουν οτιδήποτε υπάρχει στις φυλές. Οπότε γυρίζουμε πίσω στα 12 παιδιά του Ιακώβ, οι φυλές που έχουν δημιουργηθεί. Ο κάθε προφήτης λοιπόν πρόκειται από εκεί. Όταν μιλάμε όμως ειδικά για τους προφήτες, και όχι ειδικά για όλο τον Ισραηλιτικό λαό, έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Για παράδειγμα, ο Ηλίας είχε ελληνικό όνομα, έτσι. Ηλίας.
Ναι, αυτό μπορεί να συμβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλωστε, υπάρχει και εξελινισμός των εβραϊκών ονομάτων. Όσο αγούρι γίνεται Παύλος, γίνεται Σαύλος, γίνεται Παύλος. Υπάρχουν τέτοια μεταγενέστερα, βέβαια. Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι οι Εβραίοι της Διασποράς δεν μιλούσαν εβραϊκά. Γι' αυτό και έρχεται η μετάφραση των 70. Μάλιστα. Η μετάφραση των 70 έρχεται να αντιμετωπίσει ένα ιστορικό και κοινωνικό γεγονός. Ποιο? Ότι οι Εβραίοι της Διασποράς δεν μιλούσαν εβραϊκά, άρα δεν μπορούσαν να διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη. Έρχονται λοιπόν οι 70 και κάνουν όλο αυτό το τεράστιο έργο. Για ποιο λόγο? Για να προσφέρουν στους Εβραίους της Διασποράς την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά υπάρχουν άλλα κείμενα, αν τα δούμε και πέρα στην Καινή Διαθήκη, τα οποία επιβεβαιώνουν τον προφήτη Εσαία και τους άλλους προφήτες που αναφέρονται στον ίσο. Και μετά η Εκκλησία, όταν έρχεται πλέον εκεί, μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, ασχολείται με την λατρεία, την υμνογραφία κλπ. Στην εορτή των Χριστουγέννων χρησιμοποιεί πάρα πολλά στοιχεία και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Ειδικά αναφέρονται στο γεγονός της καταγωγής. Ναι, ήταν λογικό, ναι, αλλήμωνα δεν γίνεται κάτι. Πού θα στηριζόταν? Έτσι, στο γεγονός της εκτιστρίας του Ιεσέ, που τονίζει την καταγωγή του Ιησού από την γενιά του Ιεσέ, από τη φίλη του Ιούδα, από τον βασιλιά Δαβίδ. Έτσι. Πάλι επικαλούμενοι στους προφήτες και κυρίως στον Ισαΐα. Έτσι, τι άλλο να αναφέρουμε εδώ? Βασικό στοιχείο νομίζω, συνάδελφε, είναι υπάρχουν, ότι σε δύο ευαγγελιστές καταγράφεται η γέννηση, και στο Ματθαίο λοιπόν και στο Λουκά. Ναι. Ξέρουμε ότι στο Μάρκο και στον Ιωάννη ξεκινάει μετά τη βάπτιση του Χριστού. Αν ήταν ένας, ίσως να υπήρχαν κάποιες αφισβητήσεις ενδεχομένως. Αλλά έχουμε δύο και μάλιστα από πληροφορίες δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν από κοινού. Είναι δηλαδή μαρτυρίες οι οποίες και ο ιστορικός, ο σύγχρονος ιστορικός και ο παλαιότερος δείχνει ότι έχουμε μια αυθεντική μαρτυρία από τους δύο αυτούς συγγραφείς των Ευαγγελίων. Είναι πλήστες οι μαρτυρίες. Έχουμε κείμενα τα οποία αναφέρονται στον Ηρώδη, για παράδειγμα. Εξαπλείται το Ηρώδης, ορών του μάγων την Ευσέβιαν. Αναφέρεται το κείμενο στη συνέχεια. Αναφέρεται στο γεγονός της, πώς να το πούμε, βρεφοκτονίας του Ηρώδη. Έτσι, ναι, στο ίδιο τροπάρι. Η άωρος ηλικία των βρεφών, πικρός κατεθερίζεται. Έτσι τα κατέσφαξε ο Ηρώδης. Αναφέρεται στην μονογραφία της Εκκλησίας. Η μονογραφία βασίστηκε στα Ευαγγέλια και περιέγραψε και μάλιστα εξέφρασε. Και ειδικά στους προφήτες. Ας μην ξεχνάμε ότι και κατά τους πρώτους αιώνες, πριν ακόμη περάσω στη συνείδηση της Εκκλησίας και του λαού, τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, είχαμε στηριζόταν κυρίως στους σημείους της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές προφητείες. Την Πέμπτη Οδή των Καταβασιών υπάρχει ακριβώς το κείμενο που σας είπα, αλλά είναι εκκλησιαστικό πλέον. Υμνολογικό, πατήρ εκτιμών της Μεγάλης Βουλής των Άγγελων, ειρήνη παρεχόμενο, να πέστε να σημείν. Όλα ό,τι υπάρχει μέσα στο κείμενο του Ισαΐα μεταφέρεται στη συνέχεια στην Εκκλησία και γίνεται υμνογραφικό. Μάλιστα. Μετά έχουμε την εικόνα της γέννησης. Δεν υπάρχει μόνο την ημνολογία, υπάρχει και η εικόνα. Βέβαια. Και πάνω στην εικόνα έχουμε στοιχεία τα οποία παίρνονται και από τους προφήτες, από τα Ευαγγέλια. Λογικό είναι εκεί, θα στείλω. Η ελευθερία που δίνεται μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων στην Εκκλησία καλλιεργεί όλη αυτή την παράδοση που υπάρχει πλέον στην Εκκλησία. Υμνογραφική, εικονογραφική. Η ζωή τελικά. Ένας εκκλησιαστικός πολιτισμός, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα από τα κείμενα. Η ζωή δηλαδή τελικά των χριστιανών δεν είναι μια ζωή που στηρίζεται απλά στα κείμενα. Είναι μια ζωή η οποία εκφράζεται πλέον, δημιουργεί πολιτισμό. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο γραπτά στοιχεία, είναι η μουσική. Είναι στην ευρύτητά της τέχνη, η ναοδομία. Όλα αυτά, ακριβώς εκφράζουν τα στοιχεία τα οποία μέσα από τη δυναμική των κειμένων που διάβασε ως τώρα ο συνάδελφος φαίνεται. Αν δεν είχε ενανθρωπίσει, κύριε Κυρίτση, ο Θεός, σωτηρία του ανθρώπινου γένους θα είχε? Έχω και ακόμα ένα ερώτημα, δύο μαζί θέλω να τα κάνω. Και επιπλέον, κάθε χρόνο βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκπομπές που μόνο σκοπό έχουν την αμφισβήτηση του γεγονότος της γεννήσεως, εκ της οδού. Πού, πότε, πώς γεννήθηκε ο Χριστός. Προσπαθούν να αμφισβητήσουν το γεγονός της γέννησης. Αλλά με πλάγιους οδούς. Δεν θα φτάσουμε σε λίγο να αρχίσουν να το αμφισβητούν και ανοιχτά, εάν πραγματικά έγινε αυτό το γεγονός ή όχι? Ας παρακολουθούμε. Λέτε να φτάσουμε εκεί?
Εγώ δεν είμαι προφήτης. Αλλά η συνείδηση, νομίζω, του κόσμου, της Εκκλησίας, η συνείδηση που πάντοτε προσδοκά την αγωνία, με αγωνία, πολλές φορές πέφτει και σε λάθη. Εγώ θέλω να το δω ευρύτερα, δεν θέλω να το δω μεμονωμένα από ορισμένες ομάδες μόνον. Ο κόσμος ψάχνει πάντοτε μια συντέλεια. Η αγωνία που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος. Η ελπίδα όμως ταυτόχρονα. Δεν έχουμε μόνο αγωνία, έχουμε και ελπίδα. Δεν με κάνει απαισιόδοξο. Άλλωστε πρέπει να γνωρίζουμε ότι φαινόμενα σαν αυτά που ζούμε στην εποχή μας έχουν περάσει κατά διαστήματα μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Ο ιστορικός μπορεί να γράψει τέτοιες περιόδους. Βέβαια με άλλες μορφές, με άλλες συμπεριφορές ίσως. Θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι παραπάνω, αλλά θα ήθελα να μην μας διαφύγει και το πρώτο ερώτημα για την ενανθρώπιση. Αν δεν είχε ενανθρωπίσει ο Χριστός. Νομίζω ότι προηγουμένως ήδη θίχθηκε το θέμα. Το ανθρώπινο γένος, θα έχεις ότι... Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είπαμε ότι χρειάζεται μια συνεργεία. Το ανθρώπινο γένος από μόνο του δεν μπορεί. Γιατί είναι το μείον. Το όντως όν είναι ο Θεός. Αυτό που πραγματικά υπάρχει. Πώς μπορεί λοιπόν η μη ύπαρξη, πώς μπορεί η μη ύπαρξη να δώσει ύπαρξη. Ποια είναι η μη ύπαρξη για να καταλάβω. Αυτό που, δεν υπάρχει, που παίρνει ύπαρξη από κάποιο άλλο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει από μόνος του. Λαμβάνει ύπαρξη από τον Τριαδικό Θεό για μας χριστιανούς. Υπάρχει όμως, δεν είναι έτσι. Παρακαλώ. Υπάρχει όμως εν τούτης. Λαμβάνει ύπαρξη, αλλά υπάρχει. Όχι από μόνος του. Όχι από μόνος του. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει από μόνος του. Ο άνθρωπος από κάπου τίποτα δεν υπάρχει στην κτήση από μόνο του. Οντολογικά μιλώντας, τίποτα δεν υπάρχει από μόνο του. Οντολογικά μιλώντας. Εκτός από την δύναμη. Προσέξτε να δείτε. Θα περιπέσουμε ίσως σε κάποια συζήτηση. Όχι, συγγνώμη, μια παρένθεση. Για την Ορθόδοξη και την πατερική μας θεολογία και παράδοση, ο άνθρωπος είναι το μείον. Λαμβάνει ύπαρξη. Δημιουργείται από εκ του μείον, εκ του όντως. Λοιπόν, το όντως όν είναι ο Θεός. Για μας, επαναλαμβάνω, είναι ο Τριαδικός Θεός. Ναι. Αυτός ο οποίος περιγράφεται στη γέννηση που δημιουργεί τον άνθρωπο. Για άλλες μαρτυρίες άλλων θρησκειών μπορώ να σας αναφέρω, μπορείτε να διαβάσετε τις Βέδες στον Ινδουισμό, θα δείτε και εκεί πως και εκεί υπάρχει το όντως όν, σε μια άλλη βέβαια κατάσταση, στον Βουδισμό και στο Ισλάμ, έτσι που είναι τόσο δημιουργικό. Παντού υπάρχει αυτή η δοξασία. Άρα λοιπόν, ολοκληρώνοντας, η συνεργία αυτών των δύο, του όντως όντως, του όντως όντως και του μη όντως, είναι που οδηγεί στη σωτηρία του μη όντως. Όφιλε, εγώ θα χρησιμοποιήσω και το, είπατε προηγουμένως, έπρεπε, χρησιμοποιήσατε το ρήμα έπρεπε, αν θυμούμε σωστά. Νομίζω ότι εάν ο Χριστός δεν ενανθρωπούσε, μάλλον ο Λόγος δεν ενανθρωπούσε, τότε ο άνθρωπος δεν θα γνώριζε τη σωτηρία του. Αυτό λέω. Αν δεν είχε ανθρωπίσει, η σωτηρία δεν υπήρχε. Και όπλα, αν θέλετε να το πούμε, αν μου επιτρέπετε λίγο. Ναι. Αυτή η έννοια του όντως και του μη όντως κλπ. Στην πατερική θεολογία εκφράζεται μέσα από την έννοια του ακτίστου και του κτιστού. Έτσι. Ναι. Ο άκτιστος Θεός προσλαμβάνει την κτιστή φύση του ανθρώπου. Αν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, αν δεν υπήρχε η ένωση των δύο φύσεων, του κτιστού και του ακτίστου, στο πρόσωπο του Ιησού, τότε δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ναι. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για δυνατότητες μαγείας, ας πούμε, ένα μαγικό ραβδάκι, ας πούμε, κάποιος να σώζεται. Αλλά εδώ, και φάνηκε από τη συζήτηση που έχουμε κάνει προηγουμένως, ότι θεωρείται και κρίνεται απαραίτητο η συνεργεία του ανθρώπου. Αν δεν υπάρχει συνεργεία του ανθρώπου, δεν υπάρχει πορεία προς την ελευθερία και τη σωτηρία του ανθρώπου. Μάλιστα. Να το πούμε έτσι, συγγνώμη, συνάδελφε. Ναι. Αυτή... Είναι πολύ βασικό, πολύ καλά κάνετε και θέσατε την ερώτηση, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει έτσι πολλές λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ναι. Και απλά ολοκληρώνοντας, να μην επιμείνουμε παραπάνω, έχω την αίσθηση ότι αυτή η συνείδηση που υπάρχει μέσα στο ανθρώπινο γένος, η συντελειακή συνείδηση, μέχρι τουλάχιστον τη στιγμή της ενανθρωπίσεως του Χριστού, δεν είχε φτάσει, δεν είχε δώσει τέρμα στην αγωνία του και στην προσδοκία του. Από μόνος του άνθρωπος δεν μπορούσε να το πετύχει. Σίγουρα. Είτε ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, είτε ο αρχαίος Έλληνας τραγωδός, είτε ο Πέρσης Μάντης, είτε ο Αιγύπτιος ιερέας, προσδοκούσαν. Υπάρχουν παντού το φαινόμενο της προσμονής. Το Μεσσία ήταν παγκόσμιο σχεδόν. Εντάξει, θα μπορούσαμε να το πούμε, ας το πούμε έτσι με λίγα λόγια. Λοιπόν, αυτό που θα δείξω τώρα, αν θέλετε το σχολιάζετε, να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση. Το βρήκα λίγο προσφάτως. Θα ήθελα να το δείξετε λίγο εδώ, σας παρακαλώ.
σε αυτόν εδώ τον κατάλογο, να το παγώσετε λίγο. Είναι ο κατάλογος από τις κώδικες στις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους, του Σπυρίδωνος Λάμπρου, καθηγητού της ιστορίας του Αθήνα, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του 1895. Στον κώδικα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, με τον αριθμό 58 και γενικό αριθμό 2071, του 14ου αιώνα, λέει τα εξής. Ο Ιουδαίος εκείνος, μέγας νομοδιδάσκαλος Τιβεριάδος, και έλεγε «Τι μεγαλύνους είναι οι χριστιανοί την Μαρίαν, φυγατήρεστη του Δαβίδ και ου Θεοτόκος, γινή γάρεστην η Μαρία, γάρ φυγατήρεστην του Αχίμ, μητρός δε Άνης, η Αχίμ δε Υιός εστίν του Πάνθυρος, Πάνθυρ δε ο Υιός εστίν του Μελχή, ως έχει η παράδοση ημών των Ιουδαίων». Εν ολίγης και εν πολλής. Αυτό είναι άποψη Ιουδαίου για την ναι. Παναγία. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ένας Ιουδαίος λέει αυτά τα πράγματα. Είναι ο μεγάλος διδάσκαλος που είχαν αυτοί τότε εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε τηλεσκηνοθέτη. Και λέει αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Ο Πάνθυρ δε που αναφέρεται εδώ ως πατέρας του Ιωακήμ, ο οποίος Ιωακήμ ήταν πατέρας της Παναγίας, ήταν Έλληνας αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού. Τώρα κατά πόσον στέκει αυτό, δεν μπορούσα να το διασταυρώσω και απαλό. Ναι, μπορούμε να πούμε ορισμένα πράγματα. Η δικιά μου τοποθέτηση πάνω σε αυτό το θέμα είναι η εξής. Ότι αν όντως είναι αλήθεια αυτά τα οποία λέει, θα πρέπει να δοθεί μια εξήγηση κατά πόσο και με ποιον τρόπο η Παναγία βρέθηκε να υπηρετεί στο ναό του Σολομώντα και μάλιστα στα Άγια των Αγίων. Την πήγε ο Ιωακήμ. Ναι, απλά λέει εδώ. Σημαίνει, για να πάει όμως εκεί, σημαίνει ότι ήταν εβραϊκής καταγωγής. Δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν άλλη καταγωγή και να υπηρετούσε. Είναι λίγο δύσκολο, λίγο δύσκολο να το φανταστεί. Ιστορικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για το γενεαλογικό δέντρο της Παναγίας. Ή κάνω λάθος. Έχουμε αυτά τα για οποία μας δίνουν. Δέντρο... Δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή δεν πρέπει να αναφέρεται. Δηλαδή, έτσι πώς το μελέτησα το θέμα, δεν είδα τίποτα. Είναι η πραγματικότητα που μας επιβεβαιώνει ότι η Παναγία ήταν πραγματικά Ιουδαία, υπηρετούσε στον ναό. Ο παππούς της. Έτσι γράφτηκε τουλάχιστον. Ναι, ο παππούς της ήταν ο Πάνθυρας. Τουλάχιστον. Ο παππούς. Κοιτάξτε, δεν είναι τη στιγμή όμως. Και μάλιστα ο Λουκάς που αναφέρεται. Ο Λουκάς που αναφέρεται κυρίως στην Παναγία. Παίρνει πληροφορίες. Παίρνει πληροφορίες από την ίδια την Παναγία. Ήταν σε πολύ. Και μάλιστα κάποιες εξωβιβλικές πηγές αναφέρουν ότι είναι και συγγενείς ο Λουκάς με την Παναγία. Και ο Λουκάς μάλιστα είναι και αυτός από τους ελληνόφωνους. Ευρέως. Αυτό και είναι κάτι... και ο αγιογράφος. Αυτό νομίζω ότι είναι ο αγιογράφος και ο αγιογράφος, ναι. Υπάρχουν τόσα στοιχεία. Κύριε Ερβανίτη, υπάρχει και κόσμος ο οποίος αμφισβητεί την Καινή Διαθήκη και δέχεται την Παλαιά Διαθήκη, συγγνώμη, αμφισβητεί την Παλαιά Διαθήκη, αλλά δέχεται την Καινή. Υπάρχει. Αυτό, ναι, υπάρχει, έτσι, το ξέρω. Μπορούμε να πούμε. Αυτό, να το, πούμε. Το ξέρω ότι είναι αμφισβητούν, αλλά για μας αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να διαχωριστούν. Αν απομονώσουμε την Παλαιά Διαθήκη και πούμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό από την Καινή Διαθήκη, ειλικρινά διακόπτουμε το ρο της σωτηρίας. Ναι, πραγματικά. Και το σχέδιο του Θεού. Είναι γεμάτη προφητείες για τον Χριστό η Παλαιά Διαθήκη. Τότε πάει περίπου το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Εκεί προφητεύεται και καταδεικνύεται. Κάποια στοιχεία είναι κατάπτυστα. Νομίζω, αλλά κάποια στιγμή και γνωρίζουμε όλοι ποια είναι τα κατάπτυστα στοιχεία για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, λέγοντας όμως την αλήθεια παρόλα αυτά. Δεν γράφεται μόνο αλλά από το Θεό. Υπάρχουν και, και κομμάτια τα οποία τα κρατάμε γιατί είναι πολύ αξιόλογα και σημαντικά. Όχι, δεν θα έλεγα αυτόν τον ολισμό. Είναι λίγο επικίνδυνος. Γιατί και τα ανθρώπινα, τα λάθη και οι αδυναμίες πρέπει να καταγραφούν. Δεν είναι έξω από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος της φθοράς, της πτώσης, αυτό που λέμε της αμαρτίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπάρχει. Αν δεν κατανοήσουμε τις αδυναμίες του... Ναι, ευτυχώς που καταγράφηκαν ως δεδομένα για... Γιατί να μην τα ξέρουμε και αυτά βέβαια. Όχι, και δεν δείξει όλη την πορεία. Από τη μία πολύ σωστά που καταγράφηκαν. Για να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Σίγουρα. Τίποτα δεν αγιοποιείται από μόνο του, είπαμε και προηγουμένως. Ο ίδιος άνθρωπος δεν μπορεί να αγιοποιηθεί και να θεωθεί από μόνος του. Σωστά. Εάν λοιπόν πάρουμε για αυτή τη θέση, τώρα είναι λίγο δύσκολο να φανταστώ μια σκάλα να στέκεται στον αέρα χωρίς να έχει τη βάση της. Ναι, όσο να αιωρείται. Πάμε στο επόμενο. Μιλάμε τότε για πράγματα μαγικά. Πολύ ωραία. Να πω κάτι για λίγο. Ναι. Για τα γεγονότα που πιθανόν να αμφισβητούνται ή να μας φαίνονται πολύ παράξενα. Έτσι. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει έντονο το στοιχείο της μετάνοιας. Δηλαδή ο λαός πορεύεται. Ναι. Πάντα υπάρχει αυτό το υπόλοιπο το οποίο συγκρατεί το λαό στην πίστη του προς τον Θεό και τον ανακαλεί στη συνέχεια. Και ο λαός τις περισσότερες φορές, από ό,τι φαίνεται και από τους προφήτες, από τους κριτές, από όλη αυτή την ιστορία, επανέρχεται στον δρόμο του Θεού. Αλλά πάντα χρειάζεται αυτό το υπόλοιπο, αυτό το λίμα
που υπάρχει συνεχώς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, για να κρατάει αυτό το λαό πιστό στην Διαθήκη που έχει συνάψει με τον Θεό. Γι' αυτό λέμε, δεν μπορεί να αποκοπεί. Δηλαδή είναι... Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν είπαμε να αποκοπεί. Τώρα. Εντάξει, κάναμε μια μικρή παρένθεση. Ναι. Πολύ καλό κάνετε. Κύριε Αρβανίτη, ποια είναι τα κοινωνικά δεδομένα της γεννήσεως του Χριστού κατά την εποχή της γεννήσεως και στον σύγχρονο κόσμο? Κοιτάξτε, έχουμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταρχάς εκείνη την εποχή. Θα λέγαμε, χωρίς να κάνουμε ακροβατισμούς, έτσι, τη σύγχρονη εποχή, ότι έχουμε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Και εκείνη την εποχή εξαιτίας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ναι. Τα δεδομένα ποια είναι? Τα δεδομένα δεν είναι και τόσο ευχάριστα για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο περιθώριο και βρίσκονται καταπιεσμοί. Να αναφερθούμε στην θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή και στους αρχαίους Έλληνες και στους Ιουδαίους. Είναι γνωστά πράγματα. Να αναφερθούμε στη θέση των παιδιών. Τα παιδιά θεωρούνταν ότι ήταν υποδέστερα και από τους δούλους. Και η κυριαρχία του πατέρα πάνω στα παιδιά ήταν αδιαμφισβήτητη. Ο πατέρας έκανε ό,τι ήθελε. Να αναφερθούμε στη δουλεία. Και τι να πούμε εδώ. Φιλόσοφοι, ο Πλάτωνας, Αριστοτέλης, αποδέχονται το θεσμό της δουλείας μόνο και μόνο γιατί λέει τα βιολογικά χαρακτηριστικά των δούλων, επειδή ήταν γυμνασμένοι και δουλεμένοι άνθρωποι σωματικά, είναι, λέει, επιβεβαίωση ότι αυτοί οι άνθρωποι γεννήθηκαν για να είναι δούλοι. Λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, η εξουσία που υπήρχε πάνω στους αδυνάτους, οι πλούσιοι απέναντι στους φτωχούς. Λοιπόν, δημιουργούν όλα αυτά τα. Ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι και τόσο ιδηλιακό για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, έρχεται η γέννηση του Ιησού και όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι η ελπίδα πλέον για τον άνθρωπο εκείνης της εποχής. Δεν είναι καθόλου βέβαια παράξενο που ο χριστιανισμός στα πρώτα βήματά του, επικίνδυνα μέσα εισαγωγικά, χαρακτηρίστηκε ως η θρησκεία των δούλων. Γιατί ήταν. Το γεγονός το οποίο τους έδινε την ελπίδα της ελευθερίας τους. Είναι λίγο τραβηγμένος από τα μαλλιά, θα έλεγα. Εντάξει. Χαρακτηρίστηκε γιατί όμως? Γιατί πράγματι. Ανήκεται στους εθνικούς, στους ειδωλολάτρες. Οι πρώτοι που προσεγγίζουν τους Αποστόλους των Απόστολων Παύλων είναι οι δούλοι. Μάλιστα. Γιατί βλέπουν εκεί ότι εκεί είναι η προοπτική της ελευθερίας τους. Μάλιστα. Βέβαια, στη συνέχεια άρχισε και κατορίνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Κανονικά η θρησκεία των ελευθέρων θα έπρεπε να λέγεται και ναι, όχι η θρησκεία των δούλων. Ο δούλος Θεού που αναφέρει μέσω Ισαΐας στις προφητείες το έχει αυτή ακριβώς την έννοια. Την έννοια της ελευθερίας. Όχι, για να τοποθετούμε τα πράγματα έτσι όπως. Της αγάπης και της ελευθερίας. Της αγάπης και της ελευθερίας. Αυτή είναι οι δύο βασικοί άξονες. Τα δύο στηρίγματα, τα θεμέλια του χριστιανισμού. Η αγάπη η οποία φτάνει μέχρι και για τη θυσία για τον συνάνθρωπο. Και η ελευθερία που υπερβαίνει το φόβο του θανάτου. Τον ίδιο τον θάνατο. Σωστά. Αυτά λοιπόν αλληλοσυμπληρούμενο δημιουργούν την ταυτότητα του χριστιανού. Του νέου πολίτη, του νέου ανθρώπου. Αυτό που ανακοινίζει ο ίδιος ο Χριστός στην ενάφρονησή του. Να προλάβω μάλλον την επόμενη ερώτηση, γιατί τότε, σήμερα, έτσι, και σήμερα θα είμαστε αναγκασμένοι πάλι να αναλύσουμε τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν και να δούμε τελικά αυτό το μήνυμα της ελπίδας που δίνεται από την γέννηση του Χριστού. Ποια είναι η διέξοδος? Ναι. Σίγουρα είναι από η μόνη διέξοδος. Άλλοι δεν το θεωρούν αυτό. Κατ' εμέ είναι η μόνη διέξοδος ο Χριστός. Και όχι τότε και τώρα και αργότερα. Κοιτάξτε, ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Κάποιοι δεν τα μπορούν να μην δέχονται ότι ο Χριστός είναι η μόνη διέξοδος. Μπορούν να τα βλέπουν από τη δική τους σκορπιά. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Όχι, φυσικά και δεν φταίμε εμείς. Απλώς εμείς θα βάλουμε τον προβληματισμό της συνεννόησης και της συνεργασίας όλων αυτών, ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανένα να αποδεχτούν ότι η μόνη διέξοδος είναι ο Χριστός, έτσι. Για εμάς τους χριστιανούς. Αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε. Για εμάς τους χριστιανούς, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στην κοινωνία και μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον το οποίο ζούμε. Ίσως είναι και οι υποχρεώσεις μας μεγαλύτερες. Εφόσον εμείς θεωρούμε ότι ανήκουμε μέσα στην Εκκλησία, εμείς κινούμαστε μέσα σε αυτό το οποίο το φως της δικαιοσύνης που ημερολογιακά μετά θα γιορτάσουμε. Ο ήλιος της δικαιοσύνης αυτός μπορεί να γίνουμε κι εμείς ακτίνες αυτού του φωτός. Εκεί είναι η δυναμική μας. Εδώ πραγματικά, είναι το μέγα θέμα που λέμε. Γιατί καμιά φορά στα λόγια, στη θεωρία, το γνωστό, πόσο εύκολο είναι σήμερα αυτό να γίνει. Ορθοδοξία, αλλά και πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο μαζί. Κοινωνικά, ο ίδιος ο Χριστός δεν βάζει τέτοια ζητήματα. Αν δούμε τους μακαρισμούς, εκεί δεν υπάρχει μακάρι, για παράδειγμα, οι πιστεύοντες σε μένα. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι τέτοιο.
Οι μη είδοντες και πιστεύοντες. Υπάρχουν οι μη είδοντες και πιστεύοντες, υπάρχουν αυτοί που αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη, για την ειρήνη. Λοιπόν, άρα αυτά δεν έχουμε μόνο εμείς άποψη για το πώς θα τα λύσουμε. Έχουν και άλλη άποψη για το πώς θα τα ζήσουν. Θα λύσουν αυτά τα προβλήματα. Άρα το απαραίτητο στοιχείο σήμερα είναι εμείς κρατάμε αυτά τα οποία έχουμε, αλλά επιδέχουμε τη συνεργασία με τους υπόλοιπους για να δώσουμε λύσεις. Μάλιστα. Κυρία Κυρίτσα, γιατί ο κύριος Σιμώνης ο Χριστός διάλεξε το συγκεκριμένο έθνος και τόπο να γεννηθεί? Και δεύτερον, γιατί γιορτάζομαι τα Χριστούγεννα της 25η Δεκεμβρίου και όχι κάποια άλλη μέρα? Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο, νομίζω ότι και ο αγαπητός συνάδελφος το έχει ήδη πει. Είναι μια πορεία μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, ήδη προαναγγέλλεται από τον Ισαΐα και παραπλήσια από άλλους προφήτες, οι οποίοι αποτελούν το λίμα, τους εκλεκτούς δηλαδή, και δεν κοιτάζουμε εδώ αποκλειστικά μόνο την εθνότητά τους, είναι αυτοί οι οποίοι προαναγγέλλουν και άρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και γεννιέται σε αυτόν τον τόπο. Γεννιέται στο συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένη εποχή, με την ελεύθερη αποδοχή και συγκατάθεση της Μαρίας. Εννοείται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Συγγνώμη, αλλά γιατί ξέχασα. Σας πίστηκε να εορτάζετε 25 Δεκεμβρίου και όχι 26. Πριν πάμε εκεί, Γιώργο, επιτρέπεις λίγο, πριν πάμε εκεί, η επιλογή του λαού, ειλικρινά θα το πω και ξεκάθαρα, είναι τυχαία. Ο Αβραάμ είναι ειδωλολάτρης, αλλά έχει πίστη προς τον Θεό. Επιλέγεται από τον Θεό. Όχι, δεν μπορεί να είναι τυχαία. Στον κόσμο υπάρχει νομοτέλεια. Θα μπορούσε, δεν είναι δυνατόν να είναι τυχαία. Θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο λαό. Γιατί προέθεσα αυτό το ερώτημα? Θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο λαό. Αλλά επιλέγεται από τον το Θεό η δημιουργία αυτού του έθνους μέσω του Αβραάμ, μέσα, και μέσα από αυτό το έθνος στη συνέχεια εμφανίζεται ο ιστορικός Ιησούς. Δεν είναι όμως ο Θεός μόνο των Ιουδαίων, όπως φαίνεται να παρουσιάζεται μερικές. Το λέει μέσα, ουκ Έλληνε, ουκ Ιουδαίος, ουκ δούλος. Εγώ θα έλεγα ότι μόνο των Ιουδαίων τελικά δεν ήταν ο Θεός. Δεν τον πίστεψαν. Ήταν όλων των υπόλοιπων. Αυτοί δεν τον πίστεψαν. Γιατί δεν τον πίστεψαν. Ακριβώς γι' αυτό που λέει ο κύριος Παπαδήσης. Ήταν όλων των υπολείπων εκτός από τον Ιουδαίο. Αυτό αποδεί. Εδώ τώρα το. Μα οι Ιουδαίοι πίστευαν σε άλλα πράγματα τώρα, τα γνωρίζουμε όλοι. Είναι άλλη θρησκεία τους, ήταν άλλη θρησκεία τους. Ιστορικά, μέχρι τον 10ο αιώνα δεν είχαμε τη σύγκρουση αυτή ανάμεσα στους Χριστιανούς και στους Ιουδαίους ή τους Εβραίους, αν θέλετε, όπως θέλετε να το πούμε. Και υπάρχουν στάσεις για τη χρήση των δύο ώρων. Από τον 12ο αιώνα και μετά, με την εμφάνιση του Ταλμούδα αρχίζουν και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα ανάμεσα στους Χριστιανούς και στους Εβραίους. Ο πρώτος διωγμός των Εβραίων γίνεται εξαιτίας του Ταλμούδ. Έρχεται ο βασιλιάς της Γαλλίας και μαζεύει αυτό το ιερό βιβλίο των Εβραίων, που είναι ιερό βιβλίο για τους Εβραίους, με το Ταλμούδ. Και εκεί γύρω στα 150.000 αντίτυπα μπροστά στην Παναγία των Παρισίων. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η συνεργασία των Ιουδαίων και των Χριστιανών είναι αρμονική. Ιστορικά, αν τα δείτε τα πράγματα, δεν έχουμε σύγκρουση. Στη συνέχεια αρχίζουν όλα αυτά τα προβλήματα και δημιουργούνται. Ωραία. Λέω τώρα, γιατί ρώτησα αυτό για την 25η Δεκεμβρίου, γιατί θεσπίστηκε να εορτάζει εκείνη την ημέρα? Ναι, λέω, κοιτάξτε, είναι η βοσκή έξω. Έξω. Ακόμα και σήμερα, αν πάστε στην Ιουδαία. Κατά μαρτυρίες πλέον, ναι, ήταν μάλλον άνοιξη. Αλλά τι συμβαίνει? Γιατί θεσπίστηκε εκείνη την ημέρα όμως? Προσέξτε, καταρχάς πρέπει να δούμε κάτι. Ότι μέχρι τον 4ο αιώνα, τα μέσα του 4ου αιώνα, περίπου εορτάζονταν μαζί και η γέννηση και τα επιφάνεια του και τα θεοφάνεια. Έτσι. Στις 25 Δεκεμβρίου έχουμε με το παλιό, έχουμε τότε το Ιουλιανό ημερολόγιο. Κάπου έχουμε και διαφορές ημερών. Είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο. Το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπου η μεγαλύτερη νύχτα που λέμε για μας είναι 22 προς 23, τότε προφανώς ήταν και ήταν αφιερωμένη στο Θεό Ήλιο η ημέρα εκείνη. Λοιπόν, και επειδή ξεκινάει το φως πλέον, να μεγαλώνει η ημέρα, να μεγαλώνει το φως, στη θέση, αφού η εποχή προχωρά, εφόσον πλέον ο παλιός, θα λέγαμε έτσι απλά, πολιτισμός, όπως θέλετε πες το, γεννέται κάτι το καινούργιο πλέον. Στη θέση εκείνου του παλαιού Θεού, του ηλίου, μπαίνει ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Έτσι έχει μια... ιστορικό. Είναι η
η συμβολική αυτή μεταφορά και η καινούργια πλέον εποχή. Ήταν ήταν ηλιοκεντρική στην... Και εμείς έχουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Ο ήλιος πάντα έπαιζε και σε πολλούς πολιτισμούς. Ο ήλιος, ας μην πάμε, στους Αιγύπτιους, έτσι αν θυμάμαι σωστά. Αυτό είναι ο ηλιοκεντρισμός στις θρησκείες. Δεν μας απασχολεί αυτό. Ιστορικά πάντως η παρέμβαση γίνεται από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Στην πρώτη οικουμενική σύνοδο από τον Άριο, ασχολήθηκε και με θέματα πρακτικά για την Οδύσσια εκεί, κανονιστικά ζητήματα. Το 325 ο Μέγας Κωνσταντίνος παρεμβαίνει, μάλλον παρακαλεί τους πατέρες της Εκκλησίας, να γίνει αυτή η αλλαγή της γιορτής από τον Απρίλιο να μεταφερθεί στον 25 Δεκεμβρίου. Τον Απρίλιο γιορτάζοντα. Τον Απρίλιο είναι η γιορτή, διότι τον Απρίλιο είναι η γέννηση. Δεν το ξεκαθαρίσαμε αυτό στην αρχή. Το είπα, υποθέθηκε προηγουμένως στην άνοιξη. Την άνοιξη. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι διάφορα ζωστά κείμενα λέει ποιμένες αγραβλούσιν. Ναι, έξω ήταν εκεί. Είναι δυνατόν. Ήδη Δεκέμβριο μήνα τώρα να κάθονταν έξω. Ακόμα και στην Παλαιστίνη που είναι πιο θερμή δεν μπορούσε να. Άρα δεν έγινε άνοιξη. Έχουμε άνοιξη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος προσπαθώντας να κάνει τη μετάβαση στη νέα θρησκεία για τους λόγους του οποίου εκείνος είχε, θέλει ουσιαστικά να υποβαθμίσει όλες τις άλλες γιορτές των ειδωλατρών. Οι γιορτές του 12ου είχαν ήδη υποβαθμιστεί. Αλλά η έννοια της θρησκείας του Θεού Ήλιου, επειδή ήταν μονοθεϊστική και της οποίας ο ίδιος ήταν ο παδός, όπως και ο πατέρας του. Ναι, ήταν μέχρι σχεδόν στο τέλος της ζωής του. Αναγκάζει έτσι να πείσει τους πατέρες να πει: μεταφέρετε σε αυτή τη γιορτή πάνω. Έτσι, μπήκε και μέσα στο πολιτικό του Χριστουγέννων ο Ήλιος της Δικαιοσύνης και σε πολλά άλλα κείμενα υπάρχει της Εκκλησίας. Επαναλαμβάνεται συνεχώς ο Ήλιος της Δικαιοσύνης. Και έτσι έχουμε πλέον την γιορτή του Χριστουγέννου 25 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, έτσι. Άλλωστε, λοιπόν, δεν ήταν μόνο η γιορτή του Χριστουγέννου, ήταν η γιορτή των Θεοφανίων. Γιορταζόταν μαζί και τα Χριστούγεννα και η βάφτιση. Κάτι το οποίο το τηρούν με το παλιό ημερολόγιο σήμερα. Όχι. Στις 7 Ιανουαρίου, αυτοί που είναι με το παλιό ημερολόγιο γιορτάζουν. Κοιτάξτε, και τη γέννηση και τη βάφτιση. Εδώ τίθεται ένα εξής θέμα. Εμείς μπορεί εδώ στην Ελλάδα αύριο να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Αλλά αν θα πάτε στις άλλες Ορθόδοξες χώρες ή στο Άγιο Όρος ή στο Ιεροσόλυμο, τον Άγιο Σπυρίδωνα θα γιορτάζουν. Ναι, αυτό σας λέω. Εκεί είναι 12 Δεκεμβρίου, όταν εδώ είναι 25. Μπράβο. Και εκεί 25 Ιανουαρίου, λοιπόν, 25 Δεκεμβρίου θα γιορτάζουν την γέννηση. Αλλά όταν αυτοί θα έχουν 25 Δεκεμβρίου, εμείς θα έχουμε φτάσει στις 7 Ιανουαρίου. Είναι όμως μαζί οι δύο γιορτές. Και Χριστούγεννα. Απλά τυχαίνει, επειδή είναι 13 ημέρες η διαφορά. Όχι, γιορτάζουν μαζί και τα Χριστούγεννα και τη βάφτιση. Όταν έχουν αυτοί 7 Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου, εμείς εδώ έχουμε κοντά 20. Δεν έχουν άλλη μέρα σε αυτή για να γιορτάσουν τη βάφτιση. Γιορτάζουν την ίδια μέρα. Αυτό το έχω παρακολουθήσει το θέμα πολύ στενά. Το έχω παρακολουθήσει πολύ στενά. Και αυτή την ίδια ημερομηνία έχουν 25 Δεκεμβρίου γιορτάζουν τη βάφτιση, 6 Ιανουαρίου γιορτάζουν τα Θεοφάνεια. Μα αν θα πάτε στα Ιεροσόλυμα που πάνε με το παλιό ή στο Άγιο Όρος, δεν τα γιορτάζουν μαζί. Εγώ δεν έχω πάνω σε αυτό. Έχω πάει πολλέ φορέ, γι' αυτό το λέω. Το έχω παρακολουθήσει η διαδρομή. Με το παλιό ημερολόγιο τη Εκκλησία τη Ρωσία και τη Σερβία. Ναι, όλοι εκεί πάνε το παλιό. Το εξωτερικό που γιορτάζουν. Ναι, για του Σέρβου μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ. Ίσως μπορεί να το κάνουν για άλλου λόγου, για λόγου πρακτικού. Ναι, έχω παρακολουθήσει. Όλο το Άγιο Όρος πάει με το παλιό. Τα έχω δει αυτά με τα μάτια μου. Δεν είναι η ουσία εκεί, βέβαια. Έτσι. Ιστορικά ήταν με αυτά. Ναι. Κύριε Αρβανίτη, οι κοινωνικές προεκτάσεις του γεγονότος της γεννήσεως, ποιες ήταν ως συνεπακόλουθα του γεγονότος αυτού? Εδώ γίνεται πολύ μεγάλο ζήτημα και πολύ κέριο ερώτημα. Διότι θα πρέπει να δούμε την πορεία όλης της εξέλιξης που υπάρχει του χριστιανισμού μέχρι και σήμερα. Ο χριστιανισμός στην πρώτη φάση παρουσιάζεται σαν ένα ριζοσπαστικό κίνημα. Έτσι, προσπαθεί να ανατρέψει κάποια θεσμικά ζητήματα εκείνης της εποχής. Ναι. Στη συνέχεια όμως βλέπουμε ότι αρχίζει τελικά να γίνεται και αυτός μια θεσμική εκκλησία. Γίνεται κρατική θρησκεία με τον Μέγα Θεοδόσιο στη συνέχεια. Αρχίζει αυτό το ριζοσπαστικό κίνημα τελικά να ενσωματώνεται και να προσλαμβάνει στοιχεία από την κοινωνία, χωρίς να επιδιώκει όμως στη συνέχεια να τα ανατρέψει. Ναι, και εδώ τίθεται όλο αυτό το όλη αυτή η προβληματική που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ο λόγος του παραμένει ανατρεπτικός. Για εμάς που εξετάζουμε τα κείμενα και είμαστε σε διάλογο με τον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, ναι. Παρόλα αυτά υπάρχει η άλλη πλευρά, υπάρχει η θεσμική εκκλησία, η οποία εντάσσεται μέσα στην κοινωνία. Ναι. Χωρίς να επιδιώκει όμως πλέον να την αλλάξει. Είναι πιο στέρεα, πιο στατική, ας πούμε. Είναι πιο στατική, θα έλεγα, είναι πιο συντηρητική. Εμείς εισαγωγικά να μην παρέχει. Ο όρος στατικός νομίζω ταιριάζει. Τουλάχιστον στην πορεία αυτό φάνηκε. Δεν υπάρχει ανατροφοδότηση. Η ριζοσπαστικότητα στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια διατήρησης κάποιων κεκτημένων που δοθήκαν από τον Μέγα Κωνσταντίνο και μετά. Αυτά τα κεκτημένα δημιουργούν την αίσθηση ότι εντάξει, καλά είμαστε τώρα. Ναι. Είμαστε κυρίαρχη θρησκεία. Και όλα αυτά
ίσως έχουν βάλει κάποιους φραγμούς σε αυτό το ζωοσπαστικό μήνυμα που έχει ο χριστιανισμός. Μάλιστα. Δηλαδή ορισμένες κοινωνικές συνιστώσεις θα λέγαμε ότι απέχουν από το πρώτο καιρό των χριστιανών. Και γι' αυτό έχουμε πολλές φορές φαινόμενα κοινωνικά, τα οποία βέβαια δεν είναι τη στιγμή να τα συζητήσουμε, κάθε άλλο παρά που θα τέριαζαν σε μια γνήσια, ναι, ζωντανή εκκλησία. Σωστά. Και άλλωστε και το αποτέλεσμα της διάσπασης, νομίζω, της εκκλησίας οφείλεται εκεί πέρα, στη σχέση που δημιουργήθηκε. Έχουν εξουσιαστικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Οδήγησαν και ώστε κυριαρχήσει στην εκκλησία. Η διάσπαση είναι καθαρά πολιτική. Χρησιμοποιούνται θεολογικά πράγματα ως εργαλεία για το σχίσμα και για τις διασπάσεις. Αλλά ουσιαστικά το βασικό και κεντρικό σημείο είναι η εξουσία. Ποιος θα έχει την εξουσία μέσα στην εκκλησία. Αν δούμε όμως το πρώτο καιρό την εκκλησία πώς λειτουργήσε, ο Παύλος είναι ξεκάθαρος. Λέει, τι κάνετε εδώ πέρα, έχετε πρωτοκαθεδρίες, τους λέει, στις κοινότητες. Διότι άρχισαν από τότε. Κάποιοι ήθελαν να έχουν τις πρώτες θέσεις μέσα στις κοινότητες. Ναι, ναι. Άρα να ελέγχουν την κοινότητα, να έχουν εξουσία στα χέρια τους. Ναι, και λέει ο Παύλος, καλά, έχουν πρωτοκαθεδρία στην εκκλησία. Όταν ο ίδιος ο Χριστός γεννιέται μέσα σε ένα τόσο φτωχικό περιβάλλον. Ποια μάνα σήμερα θα δεχόταν να γεννήσει με τέτοιες συνθήκες? Ποια μάνα? Ακριβώς γνωρίζοντας ποιον κυοφορεί. Αυτό είναι και το παιδαγωγικό σημείο της ζωής. Τι μεγάλο μάθημα αυτής, το όλο του γεγονότος. Ακριβώς. Η ταπεινότητα είναι η ρίζα της μετάνοιας. Και δέχτηκε να γεννήσει από αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή είναι ακριβώς. Βλέποντας μόνο την εικόνα, σκεφτείτε, ας γυρίσουμε εμείς οι ίδιοι λίγο πίσω στα παιδικά μας χρόνια και ας δούμε καμιά, ας μπορέσουμε να θυμηθούμε πώς βλέπαμε αυτή την εικόνα, τη σημειολογία της εικόνας για μας τότε. Αυτό το βρέφος. Ναι. Από δίπλα την μορφή της Παναγίας. Παραδίπλα εμφανίζεται ο Ιωσήφ σε κάποια στιγμή, ο ρόλος του πατέρα. Συμβολικά εννοώ πάντα. Οι άγγελοι, δόξα εν υψίστης Θεός και πηγής ειρήνη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι η εικόνα, ο λόγος που έχει γραφτεί πάνω για τη γέννηση. Βέβαια, προηγουμένως συζητούσαμε για τη Φάτνη που δεν υπήρχε ως έθιμο σε εμάς, ούτε ως αγιογραφία, προέκυψε πολύ αργότερα. Από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Έχει ένα άριστο... Και ήθελα να σας κάνω ένα κύριο ερώτημα, αλλά ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την άκρατη εμπορευματοποίηση αυτής της μεγάλης ερωτήσης σήμερα. Πόσο μας έχει κάνει ή αν μας έχει κάνει να χάσουμε την ουσία της ερωτήσης αυτής? Πολύ φοβάμαι, και επειδή και ο Χριστόφορος και εγώ ζήσαμε αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και είδαμε καμιά ότι... Εικόνες, μάλιστα εγώ προσωπικά έχω μιλήσει και με ανθρώπους και φαντάζομαι και στην Ελλάδα δυστυχώς, πολλές φορές που ενώ βλέπουμε, έχουμε Χριστούγεννα, πολλοί δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, δηλαδή η γέννηση του Χριστού αφηρημένα. Το ίδιο αυτό καθ' αυτό το γεγονός, από γνωσιολογική πλέον άποψη, δεν κατέχουν το γεγονός αυτό. Τι είναι τελικά? Η εμπορευματοποίηση. Και πάμε στο δεύτερο, η εμπορευματοποίηση. Από το Σεπτέμβριο στην Αμερική υπάρχουν προσφορές στα μαγαζιά. Το βλέπω και εγώ. Για τα Χριστούγεννα, από το Σεπτέμβριο. Κάτι που ήρθε και στην Ελλάδα. Κάτι που ήρθε και στην Ελλάδα. Χριστούγεννα είναι μόνο τα στολισμένα δέντρα. Είναι δυνατόν. Με συγχωρείτε, αλλά. Τα γλυκά. Και καρδιές παγωμένες. Τελικά. Τις πιο πολλές φορές. Οι γεμάτες βιτρίνες. Υπάρχει και να πέσουμε σε ηθικολογίες. Όχι, εντάξει, αλλά λέμε. Όχι, δεν είναι. Ποιος ηθικολόγησε? Είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν πρέπει όμως να την ξεχνάμε. Είμαστε αμαρτωλοί πολύ όλοι. Λέω και για τον εαυτό μου. Ότι μερικές φορές προσπαθώντας να αντικρούσουμε την ορθοδοξία. Χάνουμε το νόημα. Νομίζω εδώ κάνουμε μια περιγραφή περισσότερο ότι το μήνυμα δεν φτάνει. Γιατί υπάρχει αυτός που πεινάει και σήμερα. Υπάρχει ο κατατρεγμένος και σήμερα. Σκεφτείτε κάτι. Ο Χριστός που γεννήθηκε? Δεν γεννήθηκε στον τόπο του, δεν γεννήθηκε στην εστία του, γεννήθηκε ανέστιος, έτσι. Νομίζω δεν του δίνανε χώρο σε πανδοχείο να κοιμηθεί. Δεν έχουμε σήμερα ανέστιους ανθρώπους. Ο τέταρτος κόσμος σε εμάς, την λεγόμενη αναπτυγμένη Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο αν θέλετε. Όλοι αυτοί οι μετανάστες, είδαμε στη Γαλλία τι έγινε. Τους μετανάστες. Αν θέλετε τους εξαθλειωμένους που ζουν. Σήμερα σε αυτό θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε ένας μία έγκυο γυναίκα. Συγγνώμη κύριε Παπαζήτη. Ακριβώς. Σήμερα δεν έχουμε την ανισότητα μέσα στον κόσμο. Δεν έχουμε την οικονομική ανισότητα. Δεν έχουμε. Το σχετάζουμε, ίσως αυτές τις μέρες θυμόμαστε καμιά φορά και δίνουμε και κάποιο βοήθημα.
έχει γίνει λίγο και αυτό σαν ένα είδος συνήθεια. Μετά τι γίνεται? Ακριβώς. Σωστά. Αχ, δε... Η καθημερινότητά μας, δηλαδή τελικά τα Χριστούγεννα τι είναι? Είναι μόνο 25 Δεκεμβρίου? Είναι αυτά που είπαμε, περιγράφουμε προηγουμένως, ή έχει να κάνει και με κάτι δεν παραπάνω? Έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο, η αλήθεια. Ένα δωράκι. Μια κουβέντα θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Ο πόνος, το δάκρυ, ο φόβος, η αγωνία υπάρχουν και στην εποχή μας. Ίσως όχι και τόσο έντονοι, ίσως περισσότερο. Όμως ταυτόχρονα, μην ξεχνάμε ότι αυτό το νέο πεδίο που γεννήθηκε είναι η ελπίδα, είναι η αγάπη, είναι η ειρήνη, είναι αυτό που μας δίνει ταυτότητα. Ευχαριστούμε. Σίγουρα. Πολύ ωραία. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμήσατε. Ένα δωράκι για τον κύριο Κυρίτση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Για τον κύριο Ερβανίτη. Είναι από το βιβλιοπωλείο Ιστοριογνωσία στην Κατσιτριτσίου 7. Καλές γιορτές σας. Το ελληνικό, το βιβλιοπωλείο ελληνικό. Ελληνικό, συγγνώμη. Με τα ελληνικά έθιμα, με τα κάλαντα. Με τα αγγλικά μας, με όλα τα οποία τα κάναμε και αυτά αγγλικά σχεδόν. Πώς τα καταφέρνουμε έτσι? Είναι η πολυπολιτισμικότητα που λέγαμε. Τι να κάνουμε. Κάθε λαός έχει τα δικά του. Σας ευχόμαστε να περάσετε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις ημέρες και ό,τι είπαμε να μείνει κάτι μέσα σε όλους μας από αυτά που είπαμε. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Ό,τι καλύτερο σας ευχόμαστε. Γεια σας.